Ελλήνων. Μαζί μας ο Νίκος Κρίτσας, ο σκόρερ που χάρισε τη νίκη στην ομάδα του, τον ΑΟ Μικόνου. Δεν ξέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό. Αυτό σίγουρα όμως που μετράει είναι ότι σήμερα ο ΑΟ Μικόνου σκαρφάλωσε και πάλι στην κορυφή του Β' φάση του πρωταθλήματος και βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο του που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θέλω το σχόλιο σου για τον αγώνα, συναισθήματα για τον γκολ που πέτυχες. Σίγουρα ήταν κρίσιμο το γκολ που έβαλα, επειδή πήραμε πάλι το προβάδισμα και κάναμε την ανατροπή. Όλα τα μάτς είναι σημαντικά για μας, γιατί ξέρουμε τους στόχους που έχουμε και για την άνοδο φυσικά, δεν το συζητώ. Ήταν δύσκολο το παιχνίδι, αφού προηγήθηκε ο αντίπαλος. Θεωρώ ότι είναι πολύτιμη βαθμή πάντα εκτός έδρας και δεν το συζητώ ότι ήταν ένα τρίποντο πολύ δύσκολο. Και αφού μπορέσαμε και το κρατήσαμε, πήραμε τους τρεις βαθμούς και συνεχίζουμε από εκεί και πέρα. Το γκολ που πέτυχες. Το γκολ που πέτυχα. Πώς είναι για να παίξει όταν πετυχαίνει γκολ και από αυτό έρχεται και νίκη. Σίγουρα είναι ένα όμορφο συνέστημα. Και δεν το συζητώ ότι ήταν και η νίκη που ήρθε μέσα από αυτό το γκολ. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το γκολ το αφιέρωσα στον πρόεδρο, γιατί αυτή η ομάδα πραγματικά και μέσα στα αποδυτήρια είναι άψογη και διοικητικά και όλα τα παιδιά είναι φανταστικά από την ώρα που ήρθα. Και δεν έχω να σχολιάσω κάτι άλλο. Τελικά ο Κρίτσας τι, νησιώτης. Μάλλον ναι. Κλαδίτης. Μάλλον ναι. Σηκώνει το κλίμα εδώ, Ναι, εντάξει, δεν το συζητώ. Και πέρυσι Σαντορίνη και φέτος τώρα εδώ στη Μύκονο. Πολύ καλά τα πράγματα και χαίρομαι που είμαι στην ομάδα της Μύκονο. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.